Σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με μια ζωντανή σύνδεση με Γερμανία, καθώς μια Ελληνίδα εκπαιδευτικός που ζει και εργάζεται μόνιμα στη Γερμανία αναμένεται να μας μεταφέρει τις πρώτες εικόνες, καθώς από τη Δευτέρα έχουμε μια σταδιακή χαλάρωση των μέτρων. Σταδιακή άρση των περιορισμών. Σε πρώτη φάση η άρση των περιορισμών αφορά από τη μία τα γυμναστήρια και από την άλλη τα κέντρα αισθητικής. Το λιανεμπόριο ακόμα παραμένει κλειστό. Να συνδεθούμε με Γερμανία. Κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ζωντανή σύνδεση λοιπόν με εξωτερικό. Ελένη Αρμάου, εκπαιδευτικός στη Γερμανία. Κυρία Αρμάου, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω. Πολύ. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο. Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους συνεργάτες σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εικόνες της θάλασσας που είναι πολύ ρομαντικές για μας και να πω την αγάπη μου να στείλω στη μητέρα μου Στέλλα και στη θεία μου τη Μαριάννη. Συνδυασμός, βέβαια, χαρά μας, συνδυασμός θάλασσας και βουνού βέβαια στην έναρξη της εκπομπής μας. Να ξεκινήσουμε λίγο με το κλίμα που κυριαρχεί αυτές τις μέρες στη Γερμανία από τη στιγμή που την Δευτέρα ξεκίνησε μια σταδιακή χαλάρωση των μέτρων. Από τη μία τα γυμναστήρια, όπως είπα στον πρόλογό μου, και από την άλλη τα κέντρα αισθητική, σωστά? Σωστά, σωστά. Είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, 4-5 βήματα, 4-5 steps έχει ετοιμάσει εδώ και η γερμανική κυβέρνηση, με το άνοιγμα των σχολείων από την 1η Μαρτίου, με τα κέντρα για τα μικρά παιδιά, για τα νήπια, με τα κομμωτήρια. Την 8 Μαρτίου άνοιξαν τα βιβλιοπόλια, τα καταστήματα λουλούδιων, κάποια θέματα, έτσι, καταστήματα αισθητικής και τα λοιπά, που είναι και πολύ σημαντικά πολλές φορές για τις κυρίες και τους κυρίους. Θα ανοίξουν σιγά σιγά μουσεία, θέατρα, αλλά οπωσδήποτε όλα αυτά γίνονται με πολύ ειδικά μέτρα. Όρος lockdown και το γενικότερο καθεστώς περιοριστικών μέτρων δεν έχει βγει από την καθημερινότητα των Γερμανών. Δεν υπάρχει. Ωστόσο, υπάρχει αυτό το σχέδιο για μια σταδιακή έτσι χαλάρωση των μέτρων. Ναι. Η διαφορά που υπάρχει από την Ελλάδα, στην οποία ήμουνα και τα Χριστούγεννα, από την Κρήτη, από το Ηράκλειό μας, ήταν ότι υπάρχουν αυτά τα μηνύματα τα οποία πρέπει να στέλνεις και η συγκεκριμένη ώρα να επιστρέφεις σπίτι. Δεν υπάρχει αυτό εδώ. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, ίσως. Και αυτό βέβαια κανένας μπορεί να το κρίνει και ανάλογα και με το χαρακτήρα ίσως της κάθε χώρας ή κάποια άλλα ειδικά. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα στην Ελλάδα, αλλά κύριε Παναγιωτόπουλο, είχαν και αποτέλεσμα νομίζω ως τώρα, έτσι. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Το λιανεμπόριο παραμένει κλειστό, τα εμπορικά καταστήματα παραμένουν κλειστά, σωστά, τα εμπορικά κέντρα. Βέβαια. Είναι κλειστά, γίνεται όπως και με το click away και στην Ελλάδα, μπορείς να παραλάβεις τα προϊόντα. Στις περιοχές που δεν είναι στο βαθύ κόκκινο, επικρατεί ένα πιο σκληρό... Επικρατεί το καθεστώς του click away για τις περιοχές που είναι στο βαθύ κόκκινο. Το λιανικό εμπόριο έχει κατεβάσει ρολά. Είναι ανυπόνομοι κατά κάποιο τρόπο, ανυπομονούν οι Γερμανοί να ανοίξει το λιανικό εμπόριο, να ανοίξει η αγορά. Ναι, διότι από τις 8 Μαρτίου έχουν αλλάξει τελείως τα πρόσωπά τους. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι βγαίνουμε από το τούνελ σιγά-σιγά. Δυστυχώς ο εμβολιασμός έχει βέβαια, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, έχει σταματήσει σχεδόν, θα μπορούσα να πω. Πάρα πολλοί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να κλείσουν ραντεβού. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι και θα πρέπει λίγο να ξεκινήσει και αυτό. Δεν μπορεί να κλείσουν ραντεβού για ποιους λόγους? Δεν μπορούν να κλείσουν ραντεβού γιατί είναι ηλικίες συγκεκριμένα και από δικούς μου έτσι γνωστούς, ναι, που και από το σχολείο και από εδώ από την πολυκατοικία στην οποία ζω, είναι 80 με 85 ετών, δεν χρησιμοποιούν υπολογιστές και apps, ας πούμε, τηλεφώνου και δύσκολα μπορούν να κλείσουν το δικό τους το ραντεβού για εμβόλιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος για να κλείσει κάποιος ραντεβού για εμβόλιο είναι να το κάνει διαδικτυακά μέσω μιας εφαρμογής, γιατί εδώ πέρα μπορούμε να πάμε και σε ένα φαρμακείο να κλείσουμε ραντεβού? Ναι, είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δεν το γνωρίζω αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ήξεραν για το φαρμακείο. Δεν γνωρίζω εδώ αν γίνεται μέσω φαρμακείου. Θα πρέπει να γίνεται λογικά. Αλλά ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν, φανταστείτε, να πάνε ή ούτε να χρησιμοποιήσουν κάποιον υπολογιστή. Οπότε χρησιμοποιούν το τηλέφωνο. Το πρώτο πράγμα που μπορούν να έχουν και κινητικά προβλήματα, ας πούμε. Έτσι. Οπότε εκεί θα μπορούν μόνο στο τηλέφωνο, μόνο μέσω τηλεφώνου. Και εκεί είναι η δυσκολία. Σε μια Γερμανία που υποτίθεται ότι είναι οικονομικά εύρωστη. Και... Κυρία Αρμάου, το κλίμα στα σχολεία τι επικρατεί? Το κλίμα στα σχολεία. Ναι. Πολύ καλή ερώτηση. Υπάρχει μια αισιοδοξία, αλλά νομίζω ότι το είχαμε πει και σε μια άλλη σύνδεση που είχαμε κάνει. Τα παιδιά έχουν ψυχολογικά προβλήματα και
έχουν αναπτύξει προβλήματα. Έχει επηρεαστεί η ψυχολογία τους. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, και δεν μπορώ να σας πω ότι γίνεται και η διαμάθηση ότι υπάρχει μαθησιακό αποτέλεσμα όπως θα είχαμε και εκτός πανδημίας. Αυτό είναι μια παγκόσμια, ας πούμε έτσι... ένα φαινόμενο παγκόσμιο, ναι. Ναι, είναι φαινόμενο παγκόσμιο και με στοιχεία πια και από το Οικονομικό Φόρουμ και από την UNESCO έχουν βγει στοιχεία και μάλιστα αυτό είχαμε πει και παλιά ότι 6 μήνες εκτός εκπαίδευσης και εκτός σχολείου, ναι, περίπου 10 μονάδες στα τεστ ικανοτήτων μαθησιακών. Είναι δηλαδή εξαιρετικά μεγάλο το κενό, το οποίο δεν ξέρω και αν θα μπορέσει να καλυφθεί. Οι Γερμανοί έχουν ξεκινήσει να συζητούν για διακοπές. Ξέρετε, μας αφορά αρκετά εδώ σε επίπεδο Ελλάδας, σε επίπεδο Κρήτης. Συνάδελφοί σας εκεί στην Γερμανία έχουν ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση ή είναι πολύ νωρίς? Βεβαίως, εδώ και 1 μήνα και με ρωτάνε πώς θα έρθω στην Κρήτη. Και τι τους απαντάτε? Η απάντηση έχει ενδιαφέρον, όχι η ερώτηση. Η απάντηση ενδιαφέρον. Είναι πολύ δύσκολο για μένα, γιατί με το να απαντήσω ναι, ελάτε, ξέρω ότι κάνω καλό στον τουρισμό, αλλά θέλω, αυτό θα το, βεβαίως η απάντηση είναι ναι, δεν το συζητούμε, αλλά μέσα στο όριο των μέτρων πρέπει κανείς να πάρει να έχει αρνητικό τεστ και να κάνει την καραντίνα του, εκεί τους βλέπεις και λένε, α, πρέπει να κάνω, ας πούμε, 2 εβδομάδες καραντίνα, λίγο δύσκολο. Και εγώ, ας πούμε, θέλω να έρθω εδώ για Πάσχα και το σκέφτομαι αν είναι να κάνω τόσο πολύ καραντίνα και επίσης τον κίνδυνο στον οποίο βάζεις τους δικούς σου. Αλλά ο τουρισμός πρέπει να μάλιστα γίνει. Λοιπόν, εγώ κρατώ την ότι... αγαπάνε πάρα πάρα πολύ όμως, να πω. Την αγαπούν συνέχεια, με ρωτάνε πώς θα έρθουμε στην Κρήτη, ειδικά οι Γερμανοί που το ξέρουν ότι έχουμε μεγάλο, πολύ μεγάλο πολιτισμό από εκεί τουριστών. Εγώ κρατώ από τη μία ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, οι μικροί μαθητές είναι εμφανώς επηρεασμένοι ψυχολογικά από την κατάσταση που επικρατεί, με την αποχή από τα διαζώσεις μαθήματα. Είχαμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση και πριν από μερικούς μήνες, κυρία Αρμάου, και απ' την άλλη, βέβαια, αργά σταθερά βήματα στο μέτωπο των περιοριστικών μέτρων. Από τη Δευτέρα έχουν ανοίξει γυμναστήρια και κέντρα αισθητικής και μέχρι το τέλος του μήνα, αν το επιτρέψουν βέβαια και τα επιδημιολογικά δεδομένα, αναμένεται να ανοίξει αυτή η βεντάλια της άρσης των περιορισμών. Κυρία Αρμάου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τα φιλιά μου στην Κρήτη. Να είστε καλά.